Αγαπητοί φίλοι του Pathfinder, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Inside Food. Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με την ελιά και το δέντρο της. Ο πολιτισμός της ελιάς έχει σημαδέψει την ιστορία, τις παραδόσεις και τη διατροφή αυτής της χώρας. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία και στην παλαιά διαθήκη υπάρχουν άπειροι συμβολισμοί και πληροφορίες για τη σημασία της ελιάς και του ελαιόδεντρου, ενός δέντρου που δεν πεθαίνει ποτέ, αλλά αναβλασταίνει συνέχεια. Στην αρχαία Αίγυπτο πίστευαν ότι η θεά Ίσις, γυναίκα του Όσιρη, δίδαξε στους ανθρώπους το μυστικό για την καλλιέργεια της ελιάς. Οι αρχαίοι Έλληνες απέδωσαν αυτό το προνόμιο στη θεά Αθηνά, θεά της σοφίας, των τεχνών και των επιστημών. Στον αγώνα της με τον Ποσειδώνα για την προστασία της πόλης των Αθηνών, ο Ποσειδώνας χτύπησε με την τρίαινά του στο μέσο της Ακρόπολης και ανάβλησε μια πηγή νερού, κατάλληλος ξεπήδησε ένα άλογο. Ενώ η Αθηνά φύτεψε στο σικό του Ερεχθείου μια ελιά. Ιδού λοιπόν η πρώτη καλλιεργημένη ελιά, για την ελληνική μυθολογία τουλάχιστον. Η Αθηνά έγινε προστάτηδα αυτής της πόλης, γιατί έδωσε ένα χρήσιμο δώρο που φώτιζε τη νύχτα, θεράπευε πληγές και ήταν μια πολύ δυναμωτική τροφή. Η πόλη της το ανταπέδωσε, υιοθετώντας το όνομά της. Ωστόσο, η Αθηνά συνδέθηκε μόνο με την καλλιεργημένη ελιά. Με την αγριελιά ήταν συνδεδεμένος ο κριτικός Ηρακλής. Αυτός υπήρξε ο θεμελιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων και αυτός φύτεψε την αγριελιά στην Ολυμπία για να στεφανώνουν με τα κλαδιά της τους αθλητές. Στην ελληνική παράδοση, η ελιά είναι το δέντρο της ειρήνης. Στους πολέμους, ένα κλαδί ελιά στα χέρια των αγγελιοφόρων ήταν το καλύτερο σύμβολο για το μήνυμα της ειρήνης ή της επιθυμίας ανακοχής. Με κλαδί ελιάς προσέφευγαν στα ιερά των θεών και όσοι ζητούσαν οικεσίαν, δηλαδή όσοι είχαν διαπράξει ανθρωποκτονίες ή άλλα σοβαρά αδικήματα. Αφήναν την οικετηρία, όπως ονομαζόταν το κλαδί της ελιάς γύρω από το οποίο είχαν τυλίξει μαλλί προβάτου, συνήθως λευκό, πάνω στο βωμό και περίμεναν εκεί για να ξεφύγουν από την οργή των συγγενών ή των θυμάτων. Όταν ο άρχον της πόλης αποδεχόταν την αίτηση οικεσίας, ο οικέτης έπαιρνε από το βωμό το κλαδί του και έφευγε. Τα δικαστήρια είχαν πια το λόγο. Στη μυθολογία και το ελαιόλαδο έχει την προστάτηδά του. Αυτή είναι η Λαΐς, κόρη του Ανίου και της Δωρύπης. Οι αδελφές της είναι η Ινό που προστάτευε την Άμπελο και η Σπερμό που προστάτευε το Σιτάρι. Καθώς η ελιά ευδοκιμεί στις χώρες της Μέσης Ανατολής, δεν είναι τυχαίος ο ρόλος που έχουν παίξει το δέντρο και το λάδι στην παλαιά και Καινή Διαθήκη. Από τους πλέον συμβολικούς είναι ο μύθος του Περιστεριού, που πέταξε από την κυβωτό του Νόε και έφερε ένα κλαδάκι ελιάς, ένδειξη ότι τα νερά υποχώρησαν και ότι η ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπου αποκαταστάθηκε. Αλλά και τα μεγάλα γεγονότα του θείου δράματος διαδραματίστηκαν στο όρος των ελαιών, ενώ από ξύλο ελιάς ήταν φτιαγμένος και ο Σταυρός του Χριστού. Ο σημαντικότερος πάντως θεολογικός συμβολισμός του λαδιού στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης συνδέεται με τη χρήση των ιερέων, των αρχιερέων και των προφητών. Αυτός ο συμβολισμός όχι μόνο επιβίωσε, αλλά και εμπλουτίστηκε από τη θεολογία της Καινής Διαθήκης. Το λάδι έγινε πηγή φωτός, σύμβολο ηρεμίας και γιατριάς, το έλεος και η χάρη του Θεού και αναπόσπαστο στοιχείο τριών μυστηρίων, του βαπτίσματος, του χρίσματος και του ευχελαίου.